Ξέρεις ότι δεν είναι τυχαίο που θέλω να ξεκινήσει η χρονιά με σένα, Θέκλα Πετρίδου. Καλή χρονιά, γιατί ακόμα είναι αρχές Ιανουαρίου. Καλή χρονιά, Δέσποινα. Καλή χρονιά και στους πολυπληθές ακροατές σου. Να μιλήσουμε για ένα θέμα. Εμένα μου το έχουν ζητήσει πάρα πολλές φορές. Το ακούμε πάρα πολύ συχνά για την τοξικότητα, τοξικοί άνθρωποι κλπ. Οπότε θυμάμαι από την πρώτη εκπομπή που μου είχες πει ότι μέχρι υπήρχε και hashtag στην Κύπρο. Θέκλα Πετρίδου, toxic people, πώς μου το είχες πει αυτό. Οπότε λέω θα το κάνω με την τέχνη το θέμα αυτό. Πώς μου το είχες πει, δεν θυμάμαι. Η λέξη τοξικός ή τοξική είχε συνδεθεί πολύ με το όνομά μου το διάστημα 2018-2019, την περίοδο εκείνη που έκανα την καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή στην Κύπρο, γιατί ήταν μια λέξη που τρόπον την εισήγα στο κυπριακό τηλεοπτικό λεξιλόγιο, τη λέξη τοξικός, τοξική, τοξικότητα. Χωρίς να σημαίνει ότι εγώ την έχω εφεύρει, Ναι. Είναι μια λέξη η οποία είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται πολύ και στον τομέα των ανθρωπίνων σχέσεων και από ψυχολόγους. Παρόλο που είναι ένας ορισμός που θα το βρεις στα επιστημονικά εγχειρίδια, θα το βρεις για παράδειγμα στον DSM ή στο ICD, θα το βρεις στα επιστημονικά εγχειρίδια διαγνώσεων, καταγραμμένο σύμπτωμα κάποιες διαταραχής. Όμως είναι ένας όρος ο οποίος έχει ξεκινήσει από το marketing, σε παρακαλώ, Δέσποινα. Από το marketing. Όταν έγραφα, όταν έγραφα το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος», στο οποίο υπάρχει εκτενής αναφορά στην τοξικότητα, έπρεπε να ψάξω να βρω και από πού προήρθαν διάφοροι όροι. Και ο όρος τοξικότητα έχει προέρθει από κάποιες επιστημονικές δημοσιεύσεις, είτε διδακτορικά έργα, διδακτορικές διατριβές, είτε δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά που είχαν να κάνουν με το marketing. Ναι. Η λέξη τοξικότητα είναι σαφώς μια ελληνική λέξη. Η ελεύθερη μετάφραση στην κοινή νοελληνική είναι δηλητηριώδης. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται μαζί σου είναι δηλητηριώδης προς τη ψυχική σου υγεία και κατ' επέκταση και προς τη σωματική σου υγεία. Είναι μια έννοια η οποία σε όποιον δεν την έχει ακούσει ξανά ακούγεται περίεργη, ακούγεται φοβιστική. Είναι μια έννοια την οποία συνήθως μελετάμε για τους άλλους και λέμε οι άλλοι είναι τοξικοί προς εμάς. Και αγνοούμε κιόλα τη συνθήκη ότι ο κάθε άνθρωπος δυνάμει μπορεί να είναι τοξικός και προς τον ίδιο τον εαυτό και προς άλλους ανθρώπους. Και είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν το επίπεδο της ζωής τους, θέλουν να έχουν μια καλύτερη ψυχική και συναισθηματική κατάσταση γενικότερα, να έχουν ψυχική ευεξία, να είναι καλά. Είναι σημαντικό να μάθουν να εντοπίζουν την τοξικότητα και να την αντιμετωπίζουν. Είτε στον εαυτό τους, είτε σε άλλους ανθρώπους. Είναι ένας κίνδυνος η ψυχική τοξικότητα. Είναι ένας αόρατος εχθρός, ο οποίος μας τρώει από μέσα όπως το σαράκι. Δηλαδή, αν επιτρέπουμε στο περιβάλλον μας να υπάρχουν άνθρωποι που δρούν τοξικά προς εμάς, τότε παθαίνουμε ζημιά ανυπολόγιστη. Και είναι και λίγο σαν το δηλητήριο, αν και υπάρχει μια αλληγορία με το βάτραχο, με το ζεστό νερό, που το συνηθίζει σιγά σιγά. Κατάλαβες ποια αλληγορία? Ναι, κατάλαβα την αλληγορία που λες για το βάτραχο που τον έβαλαν μέσα στην... Το σιγοβράζουνε. Ναι, μέσα στην κατσαρόλα με το νερό σε θερμοκρασία δωματίου και άναψαν πολύ χαμηλά τη φωτιά από κάτω. Το νερό άρχισε να βράζει σταδιακά. Ανεχόταν όλο και περισσότερο το ζεστό νερό ο βάτραχος, μέχρι το σημείο που όταν ήταν έτοιμος να καεί, δεν μπορούσε να πηδήξει από την κατσαρόλα να σωθεί, γιατί βρισκόταν σε μια κατάσταση νοχελικότητας. Ναι. Και αυτό έρχεται και σε αντίθεση με κάποιους που υποστηρίζουν ότι χαρά στο πράγμα να έχεις κάποιους τοξικούς ανθρώπους στο περιβάλλον σου, θα αποκτήσεις αντισώματα. Δεν αποκτούμε αντισώματα με την έκθεση στη ψυχική τοξικότητα, γιατί δεν είναι εμβόλιο που κάνουμε. Δεν είναι εμβόλιο. Έχουμε μια συνεχή δηλητηρίαση που γίνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είμαι ιδιαίτερα γνώστης της χημίας, αλλά μόνο από τα ντοκιμαντέρ αληθινών εγκλημάτων που παρακολουθώ, το αρσενικό, το δηλητήριο που χρησιμοποιούνταν πολλά χρόνια, στα παλιά χρόνια για να δηλητηριάσει και να σκοτώσει κάποιους, από ό,τι γνωρίζω παρακολουθώντας true crime documentaries, ντοκιμαντέρ αληθινών εγκλημάτων, είναι ότι μπορούσε κάποιος βάζει καθημερινά μικρή δόση. Και λέει, μπορεί να σου βάζει για παράδειγμα η γυναίκα σου στον καφέ κάθε μέρα λίγο, 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 λίγο και ερχόταν μια στιγμή που πέθανες. Ναι.
Έτσι, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε την τοξικότητα, όπως το αρσενικό. Τοξικότητα μπορεί να υπάρχει στις ρομαντικές μας σχέσεις. Μπορεί να υπάρχει στην οικογένεια, να είναι οι γονείς τοξικοί, τα αδέρφια μας να είναι τοξικοί. Μπορεί να υπάρχει στις επαγγελματικές σχέσεις. Μπορεί να υπάρχει παντού, σε κάθε είδους σχέση που αναπτύσσουμε. Ναι, κοιτάξτε. Πάλι στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος», για το οποίο έχουμε κάνει ειδική εκπομπή και πραγματικά δεν προσπαθώ να το διαφημίσω αυτή τη στιγμή, απλώς επειδή είναι το μοναδικό βιβλίο μέχρι τώρα που γνωρίζω στην κυπριακή, στην ελληνική τουλάχιστον, στα βιβλία που έχουν βγει στα ελληνικά σε σχέση με αυτό το θέμα, περιγράφονται όλες οι συνθήκες τις οποίες μπορεί να βιώσει ο άνθρωπος τοξικότητα και φυσικά μπορεί να ξεκινήσει από την κοιλιά της μάνας του. Για τις χειρότερες μορφές πρέπει να είναι. Κοίταξε, οι κακοποιητικές παιδικές ηλικίες, βρεφικές ηλικίες, ακόμη και εγκυμοσύνες, τις οποίες η μητέρα και ο πατέρας και το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται η μητέρα δεν έχουν καλή διάθεση, δεν υπάρχει έτσι ένα δημιουργικό κλίμα ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αλλά υπάρχει άγχος, φόβος, στενοχώρια, θυμός ή ακόμη και αρνητικό συνέστημα για το παιδί που κυοφορείται. Αυτά τα παιδιά μεγαλώνοντας έχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία τους απασχολούν και τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην πρώτη παιδική ηλικία, ειδικά την περίοδο προτού σχηματιστεί η ικανότητα του λόγου, τα οποία κωδικοποιούνται στη μνήμη, όχι λεκτικά. Δηλαδή υπάρχουν εκείνα τα βιώματα. Σωματική αλλά μνήμη. Δεν μπορούμε να θυμηθούμε ότι ξέρεις τον τρίτο μήνα κύησης της μάνας μας, που ήταν ήδη ανεπτυγμένο το κέντρο κατανόησης του λόγου στον εγκέφαλό μας, που ήμασταν έμβρια μέσα στην κοιλιά της μάνας μας, που από αυτό έχει καμιά 25 χρόνια που το γνωρίζουμε, ότι το έμβριο από τη 16η εβδομάδα και μετά μπορεί να ακούει και να καταλαβαίνει τη γλώσσα, γιατί ενεργοποιείται στον εγκέφαλο του και το κέντρο ακοής και το κέντρο κατανόησης της γλώσσας, την ώρα που μιλούν οι γονείς στη μητρική γλώσσα ή όποιος, οι ερευνητές τέλος πάντων δίπλα από τη κοιλιά της εγκύου. Δεν μπορεί να θυμάται στον τρίτο μήνα της κοίησης, στον τέταρτο μήνα της κοίησης. Άκουσα τη μάνα μου να λέει και αυτός ο άνδρας μου ήρθε και επέμενε να κάνω παιδί και εγώ τώρα δεν το θέλω το παιδί και σκέφτομαι τι να κάνω. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό το πράγμα, ούτως ναι. ώστε να μπορείς να το διαχειριστείς κιόλας μετά. Ναι, ναι. Εντυπώνεται δηλαδή. Οι αναμνήσεις που έχουμε από την ηλικία των 3-4 χρόνων και πάνω, που ήδη έχουμε το λόγο, έχουμε κατακτήσει την ικανότητα του λόγου και, και κωδικοποιούνται μνημονικά, λεκτικά, μπορούμε να τις ανασύρουμε μέσα από την ψυχοθεραπεία. Τις προηγούμενες όχι όμως. Και όσο πιο μικρό είναι ένα μωρό, τόσο πιο τραυματικό είναι το τραυματικό γεγονός που βιώνει και τόσο πιο τοξική και διαχρονική είναι η τοξικότητα που βιώνει. Η τοξικότητα πολλές φορές εμφανίζεται καμουφλαρισμένη. Δηλαδή, όχι. Τοξικότητα δηλαδή. Δεν μιλάμε μόνο για την προφανή κακοποίηση. Αυτό είναι για άλλη εκπομπή. Ακριβώς. Πολύ καλά το έχεις πιάσει. Δεν μιλάμε για κάποιον που έρχεται και σου λέει στα μούτρα σου, δεν σε γουστάρω, δεν σε συμπαθώ, θέλω να σε βλάψω. Έτσι, αυτό, αυτό. Δεν είναι αυτό τοξικότητα. Αυτό είναι κακοποίηση. Αυτό είναι άλλη εκπομπή. Η τοξικότητα είναι ψυχική κακοποίηση, όμως είναι μια αδιάκριτη μορφή, ασυναίσθητη μορφή ψυχικής κακοποίησης. Lighting. Το gaslighting είναι η διαδικασία εκείνη στην οποία κάνουμε τον άλλο να πιστέψει ότι αυτά που νιώθει δεν ισχύουν και ότι είναι τρελός. Ναι, ναι, ναι. Να πούμε στον κόσμο να ακούσει ξανά, ή να ακούσει για πρώτη φορά, να ακούσει ξανά το podcast που είχαμε κάνει για το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος», που τα είχαμε εξηγήσει ακριβώς τι είναι το gaslighting. Δηλαδή, σου φέρομαι υποτιμητικά, σου φέρομαι τοξικά και σε βγάζω και τρελό όταν μου λες κάτι έχεις μαζί μου, τι έχεις μαζί μου. Όχι, δεν έχω τίποτα. Να αρχίσεις να αμφιβάλλεις για την πνευματική σου κρίση, ρε παιδί μου, να νομίζεις ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα. Ναι, ναι, γιατί σκέψου αυτή τη συνθήκη. Είμαστε σε μία σχέση. Μία επαγγελματική σχέση. Δουλεύουμε μαζί στην ίδια εταιρεία. Είμαστε σε μία ερωτική σχέση. Είμαστε ζευγάρι. Είμαστε εραστές. Τέλος πάντων, έχουμε μια φιλία. Ναι. Εγώ που είμαι ο θήτης του ψυχολογικού πολέμου, σου μεταδίδω αρνητικά πράγματα για σένα, ο θήτης. Είτε σε κοιτάω με έναν τρόπο υποτιμητικό, είτε κάνω γκριμάτσες οι οποίες υποδεικνύουν ότι δεν είμαι ευχαριστημένος ή ευχαριστημένη μαζί σου και σου μεταδίδω αυτή την αρνητικότητα που νιώθω, αυτό το δηλητήριο που θέλω να σου δώσω,
είτε εξασκώ παθητική επιθετικότητα προς εσένα με το να κατεβάζω τα μούτρα μου, ναι, 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 ή να μη σου μιλάω, να σου κάνω stonewalling για παράδειγμα, ή σε χειραγωγώ, σου λέω, θέλω να σου πω κάτι για το καλό σου και αρχίζω και σου λέω πράγματα τα οποία υποβαθμίζουν την αυτοεκτίμηση σου και σε κάνουν να νιώθεις άσχημα για τον εαυτό σου. Μπορεί να σου πω, αγάπη μου, θέλω να σου δώσω μια συμβουλή και να, η συμβουλή που θα σου δώσω να εμπεριέχει μέσα την άποψη ότι είσαι ένας άχρηστος άνθρωπος, ναι, ναι, ότι δεν ναι. είναι ωραίο το ένα σου, ναι, δεν είναι ωραίο ναι. το άλλο σου, ότι δεν μ' αρέσεις, δεν σε θέλω, δεν με κάνεις κλπ. Κλπ. Ναι. Εσύ που είσαι το θύμα μου, εντάξει, ξεκίνησα λέγοντας πώς είμαι ο θήτης, εσύ που είσαι το θύμα μου, επειδή δεν έχεις υπόψη σου ή δεν έχεις καταλάβει ακόμη, δεν είσαι εξοικειωμένος με την έννοια του ότι μπορεί ένας άνθρωπος που είναι πατέρας μας, μητέρα μας, φίλη μας, φίλος μας, συνάδελφος μας, εργοδότης μας, υφιστάμενος μας, προϊστάμενος μας, σύντροφος. Ερωτικός μας σύντροφος, άνδρας μας, γυναίκα μας, να μας δηλητηριάζει ψυχικά, που δεν το έχεις συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα, γιατί ίσως είσαι αθώος, ίσως είσαι απονήρευτος, ίσως δεν έχει τύχει να το συνειδητοποιήσεις αυτό το πράγμα, ότι οι άνθρωποι δεν είναι πάντα αυτό που λένε πως είναι. Γιατί μιλάμε και για ηθική σύψη, Βέβαια. Μιλάμε για υποκρισία. Μιλάμε οι άνθρωποι που είναι θύτες τοξικότητας, οι τοξικοί άνθρωποι, έχουν ένα σωρό άλλη τα δικά τους θέματα, τα οποία επιλέγουν να μην τα διαχειριστούν και επιλέγουν να τα φορτώσουν στους άλλους. Τώρα, η επιλογή αυτή μπορεί να γίνεται συνειδητά, θα μου πει κάποιος, ή υποσυνείδητα. Ακόμη και υποσυνείδητα να γίνεται αυτή η επιλογή, δεν πάβει να είναι μια ηθική επιλογή. Αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου ή κλωτσάω την ευθύνη του εαυτού μου και τη φορτώνω στους άλλους. Γιατί στην ουσία η τοξικότητα τι είναι? Είναι πόνος ψυχικός, ο οποίος προορίζεται για μένα, επειδή εγώ τα έχω κάνει στη ζωή μου όπως τα έχω κάνει, επειδή εγώ, για παράδειγμα, δεν έχω δουλέψει σκληρά για να επιτύχω τους στόχους μου, ή επειδή εγώ, για παράδειγμα, έχω λειτουργήσει αυτό σαν ποταριστικά και έτσι δεν κατάφερα, για παράδειγμα, αυτό που κατάφερες εσύ, π.χ. κάποιος ο οποίος πήγε να σπουδάσει και τον καιρό πήγε να σπουδάσει η έννοια ότι ήταν στα πάρτι και στα ξενύχτια και δεν πήρε το πτυχίο, υποσυνείδητα να είναι θυμωμένος που δεν πήρε το πτυχίο, αλλά να βγάζει το θυμό του πάνω σε κάποιον άλλο ο οποίος πήγε να σπουδάσει και πήγαινε και στα πάρτι του, πήγαινε και στα τέτοια του, αλλά έκανε και τη σπουδή του. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ? Ναι, 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 ναι. Και επειδή δεν αντέχω αυτό το αρνητικό συναίσθημα που νιώθω για μένα, σου το φορτώνω εσένα. Δεν σου λέω θα σου το φορτώσω, αλλά σου μεταδίδω όλο εκείνο το άσχημο που δεν θέλω να νιώθω. Κάνω εμετό πάνω σου τα δικά μου αποθυμένα. Γιατί ο όρος τοξικότητα, Δεσποινά, είναι ένας όρος ομπρέλα, κάτω από τον οποίο περιγράφονται, κάτω από αυτή την ομπρέλα, βρίσκονται διάφορα είδη ψυχολογικού πολέμου που κάνει ένας άνθρωπος προς τον άλλον. Ναι. Καλυμμένα είδη ψυχολογικού πολέμου, όχι ξεκάθαρα. Από όλα αυτή τη σχέση πάντως που περιέγραψες, νομίζω ότι από τις χειρότερες πρέπει να είναι με τοξικούς γονείς. Όταν οι γονείς είναι τοξικοί και είσαι απροστάτευτος σε πιο μικρή ηλικία και μετά σου παίρνει ένα σκασμό λεφτά και χρόνο και ενέργεια και πόνο για να τους αποκαθιλώσεις και να τους σκοτώσεις σε εισαγωγικά πάντα. Στο κανάλι μου στο YouTube έχουμε διάφορα playlist με θεματικές που έχουν σχέση με τα θέματα που συζητάμε και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο playlist που έχει τον τίτλο «Αμαρτίες γονέων, παιδεύους ή τέκνα». Αυτό. Και σε εκείνο το playlist υπάρχουν περισσότερα από 100 βίντεο, μπορεί και 200, 300, δεν θυμάμαι, δεν τα έχω δείτε πρόσφατα να δω πόσες είναι ο αριθμός, στα οποία συζητάμε ακριβώς αυτό το θέμα, γιατί στο κανάλι μου στο YouTube συζητάμε ιστορίες ανθρώπων που μου τις στέλνουν και τις αναλύω μέσα από βίντεο ή συζητάμε και θεωρητικά θέματα όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή μαζί σου. Ναι, ναι. Είναι εκπληκτικό να ακούσεις τις ιστορίες των άλλων ανθρώπων που θα μπορέσεις να τις ακούσεις με αντικειμενικότητα γιατί δεν είναι δικές σου. Να ακούσεις πώς μπορεί ένας γονιός να δηλητηριάσει την ψυχούλα του μωρού του και να το κάνει συνεχιζόμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ξέρεις, Δέσποινα μου, οι άνθρωποι
Όσο μεγαλώνουμε, αποκτούμε και περισσότερες εγκεφαλικές ικανότητες. Η πλήρης εγκεφαλική ορίμανση του ανθρώπου επέρχεται γύρω στα 24, 26, 28 χρόνια. Τότε που αναπτύσσονται πλήρως οι πρόσθετοι μετωπία λοβή. Πριν από αυτή την ηλικία, δεν έχουν τα παιδιά, οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες, αλλά στην ουσία ψυχολογικά εφηβεία πάει μέχρι τότε. Οι άνθρωποι πριν τα 24, 25, 26, 27, 28, τέλος πάντων πριν εκείνη την περίοδο που θα οριμάσει ο εγκέφαλος. Δεν έχει πήξει ο εγκέφαλος που λέει και η μαμά μου. Δεν έχουν την κριτική ικανότητα να διαχωρίσουν το ότι μπορεί να είναι ο γονιός μου, ναι, και μπορεί να μην κλάπτει. Και έτσι γι' αυτό το λόγο είναι πολύ πιο βλαβερό να είναι τοξικός ο γονιός παρά να είναι τοξικό το παιδί. Είχαμε κάνει συζήτηση στο κανάλι τελευταίως και αυτή τη θεματική, ότι υπάρχουν τοξικά παιδιά. Υπάρχουν. Υπάρχουν παιδιά δολοφόνοι τώρα, τι λέμε. Στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν παρακολούθησες πριν μέχρι και πριν μέσα στις γιορτές. Ανήλικα βίασαν, ανήλικα σκότωσαν, δηλαδή ανήλικα, 10-15 χρονών. Χρειάστηκε να αναλύσουμε αυτό το πράγμα, του πώς διαχειρίζεται ο γονέας ένα παιδί που γεννάει, το οποίο παιδί, παρόλο που προσπαθεί να το μεγαλώσει με όποιο καλύτερο τρόπο μπορεί, καταλήγει εκείνο το παιδί να λειτουργεί τοξικά προς το γονιό. Και υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση στα σχόλια για το «Μα είμαστε γονείς και πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά μας ανεφόρων και να τους αποδεχόμαστε κλπ. κλπ.» Που είναι απόψεις στις οποίες συμφωνώ, δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά σκέψου πόσο μεγαλύτερη ζημιά κάνει ο τοξικός γονιός στο παιδί. Έχω δει ένα βίντεο, τώρα εντωμεταξύ θα έχει βγει μια εκπομπή που έχω κάνει για τη σχέση μάνας παιδιού. Είναι ένα βιντεάκι ρώσικο, θα το ξαναβάλω, χωρίς καρτούνι, animation είναι, χωρίς λόγια, και δείχνει μια μαμά με το γιο της, την ιστορία από μωρό μέχρι, ξέρω εγώ, να πεθάνει αυτή μέσα σε 3 λεπτά. Και το βλέπεις και πονάει η ψυχή σου, γιατί βλέπεις μία μάνα ορισμός της τοξικότητας χωρίς να έχει απλώσει το χέρι της πάνω του. Ναι. Είναι ένα συνταρακτικό βίντεο. Δηλαδή πονάει η ψυχή σου με το καρτούν. Ναι. Και τον έχει κάνει κτήμα της. Να μην μπορεί χωρίς αυτή να... δευτερόλεπτο. Τι να πει κανείς. Είναι τα πράγματα τα οποία με θυμώνουν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Οι συμπεριφορές αυτές, οι οποίες καθιστούν στην ουσία... Δεν το κάνω. Προσπαθώ να βρω μια λέξη που να μην είναι άσχημη, τόσο άσχημη. Είναι... Ασχημονούν αυτοί οι γονείς στις ψυχές των παιδιών τους. Ασχημονούν. Ναι. Τα παιδιά χρειάζονται αγάπη, χρειάζονται αποδοχή, υγιή συνδεσιμότητα. Αυτονομία. Γιατί η αυταξία, Δέσποινα μου, και η αυτοεκτίμηση ξεκινάει από το πώς μας συμπεριφέρεται ο γονιός μας από την ώρα που είμαστε μέσα στην κοιλιά του. Ναι, ναι. Το είμαστε στην κοιλιά της μάνας μας, και από την ώρα που θα γεννηθούμε. Και το θέμα είναι, αυτός που έχει μεγαλώσει σε τέτοια οικογένεια ή έχει έναν γονιό, έναν φροντιστή τοξικό, δεν αυξάνουν οι πιθανότητες να εμπλακεί, να συμμετέχει σε τοξικές σχέσεις και άλλου τύπου αργότερα? Βεβαίως, φυσικά, γιατί το γίνεται οικείο περιβάλλον η τοξικότητα. Και είναι μαθαίνει την ανθρώπινη συνδοσιμότητα με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Δηλαδή μαθαίνει ότι η υποτίμηση είναι αγάπη, η περιφρόνηση είναι αγάπη, η κοροϊδία είναι αγάπη. Το άσχημο κοροϊδευτικό βλέμμα είναι αγάπη. Ναι. Το ghosting είναι αγάπη. Το ghosting είναι αγάπη. Ναι, το ghosting είναι αγάπη. Το gaslighting είναι αγάπη. Η απάτη είναι αγάπη. Η ψευτιά είναι αγάπη. Μαθαίνουμε ότι έτσι είναι οι σχέσεις. Ναι, ναι. Και τα παιδιά μαθαίνουν πολύ περισσότερο από το παράδειγμα παρά από τα λόγια. Παρά από οποιοδήποτε κήρυγμα σκεφτούμε να τους πούμε. Οπότε τα παιδιά παρατηρούν και μαθαίνουν βιωματικά μέσα από τη σχέση των γονέων τους με τον εαυτό τους, των γονέων τους μεταξύ τους και των γονέων τους με τα παιδιά. Και οφείλουμε ως γονείς, όσοι είμαστε γονείς, να διδάξουμε στα παιδιά μας ένα υγιή τρόπο συνδεσιμότητας. Και επίσης υπάρχει και ολόκληρη θεωρία γύρω από αυτό το θέμα, ψυχολογική θεωρία. Έχει εισάγει ο Μπούλμπι, που μιλάει για τους τρόπους συνδεσιμότητας που έχει η μητέρα με το παιδί.
ή όπως τα λέγαμε σήμερα, ο γονιός ή ο φροντιστής με το παιδί, γιατί είναι μόνο οι μητέρες που μεγαλώνουν τα παιδιά, που αναλόγως με το πώς συνδέεται η μητέρα με το παιδί, αποκτά τέτοιον τύπο προσκόλλησης ή συνδεσιμότητας εκείνο το παιδί με τους άλλους ανθρώπους στη ζωή του. Αποκτά pattern το παιδί μετά. Ναι. Ένα καλούπι γίνεται. Ναι, γιατί σχηματίζεται η εικόνα που έχει για τον εαυτό του στην ουσία, Δέσποινα. Οι άνθρωποι είμαστε σχεσιακά όντα. Καθοριζόμαστε μέσα από τις σχέσεις μας, ζούμε μέσα από τις σχέσεις μας, επηρεαζόμαστε από τις σχέσεις μας, επηρεάζουμε τις σχέσεις μας. Δεν μπορεί να υπάρξει άνθρωπος χωρίς σχέση. Και το έχουμε καταλάβει τώρα με την καραντίνα πάρα πολύ καλά. Και δυσκολευόμαστε τόσο πολύ, δηλαδή, γιατί δεν έχουμε σχέσεις πραγματικές και όχι online. Και οι online είναι σχέσεις. Ναι, ναι, όχι. Και online μπορεί να υπάρξει τοξικότητα. Σίγουρα, σίγουρα, αλλά καταλαβαίνετε πώς το είπα. Γι' αυτό δυσκολευόμαστε πάρα πολύ, γιατί δεν βλέπουμε άλλους ανθρώπους. Κοιτάξτε, οι σχέσεις, όσο πιο φυσικές είναι, όσο πιο από κοντά είναι, ναι, τόσο πιο μεγαλύτερη επίδραση έχουν πάνω μας. Και επίσης αυτό που έχεις αναφέρει, άσχετο με το θέμα μας, αλλά επίσης σχετικό, η ανθρώπινη επαφή, το άγγιγμα, μια χειραψία, μια αγκαλιά, ναι, ένα φιλί μπορεί να μεταδώσουν αγάπη, στοργή, τρυφερότητα, αλλά και τοξικότητα. Ναι. Δηλαδή μπορεί χαϊδεύοντας μας ένας άνθρωπος τοξικός να μας αρρωστήσει την ψυχή και το σώμα. Αγκαλιάζοντας μας ένας άνθρωπος τοξικός να μας δηλητηριάσει την ψυχή και το σώμα. Ναι. Γι' αυτό τον λόγο έχω πει πολλές φορές και στα βίντεο που κάνω στο κανάλι μου στο YouTube και τώρα μου ήρθε έτσι φλασιά ότι έχει άμεση σχέση με αυτό. Για πες. Ότι ως ψυχολόγος και ως γυναίκα δεν είμαι εναντίον του σεξ χωρίς δεσμεύσεις, ηθικά. Ναι. Ψυχολογικά όμως θεωρώ ότι το σεξ με αγνώστους ή το σεξ με ανθρώπους με τους οποίους δεν έχουμε αγαπητική σχέση, ναι, μπορεί να είναι ένας τρόπος με τον οποίο να προσλάβουμε μεγάλη τοξικότητα και να μην το πάρουμε είδηση. Ψυχική τοξικότητα. Πέραν από τα σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα. Γιατί το λες αυτό, γιατί από αυτά τα οποία συνεπάγονται. Την ώρα που ερχόμαστε σε επαφή ερωτική, ναι, με έναν άνθρωπο, ναι, αναπόφευκτα εκείνος ο άνθρωπος, αν είναι τοξικός, θα μεταδώσει τοξικότητα. Αν είναι ένας θετικός, αισιόδοξος άνθρωπος, ισορροπημένος, θα μας μεταδώσει αυτό που έχει. Ναι, αλλά άμα είναι μια πάρα πολύ σύντομη συνάντηση, πού να ξέρουμε αυτός άμα είναι τοξικός ή όχι. Γι' αυτό λέω ότι είναι επικίνδυνο να κάνεις σεξ χωρίς δεσμεύσεις. Και να κάνεις συναντήσεις της μιας βραδιάς και του ενός απογεύματος. Επειδή μπορεί να πέσεις πάνω σε τοξικό άνθρωπο και να σου χαλάσει την ψυχική σου ισορροπία. Αυτό δεν το λέω για να πω στον κόσμο μην το κάνετε αυτό. Όχι, όχι, δεν το παίρνουμε. Απλώς είναι ένα από τα σκεπτικά που. Ένα από τα πράγματα που προβληματίζουν σε σχέση με το σύγχρονο τρόπο ερωτικής ζωής. Με το σύγχρονο τρόπο ερωτικής ζωής που πρέπει να κάνουμε άλλη εκπομπή για αυτόν τον τρόπο. Είναι ότι υπάρχει. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε, αν θες. Μπορούμε να κάνουμε ένα podcast στο οποίο να μιλήσουμε για το πώς χρησιμοποιούμε τις εφαρμογές γνωριμιών στο διαδίκτυο. Να το κάνουμε. Γιατί το έχω ψάξει πολύ το θέμα αυτές τις μέρες. Να το κάνουμε. Το θέμα με το σύγχρονο τρόπο συσχέτισης είναι ότι για κάποιο λόγο πάρα πολλοί κόσμος δεν θέλει να ονομάσει κάτι σχέση και ο άλλος μπορεί να είναι πραγματικά σχέση αυτό. Να κάνετε σεξ, να βρίσκεστε, αλλά προς Θεού μη τυχόν και πούμε ότι είναι σχέση αυτό. Κατάλαβες. Και οι ακροατές. Περιγράφεστε τα μισά παρεδώσετε ή τα τριετάρτα των παρεδώσετε. Τα τριετάρτα περιγράφετε. Των ενηλίκων ανθρώπων στην κοινωνία μας. Και κυρίως, δυστυχώς η πλειοψηφία αυτής της τάσης έρχεται από άντρες. Δυστυχώς. Ναι. Γιατί, μας έχουν μάθει πάντα έτσι, ξέρουμε όλοι. Ναι, παρόλο, Δέσποινα, που υπάρχουν και άνδρες οι οποίοι εκφράζουν τέτοια παράπονα, η αλήθεια είναι ότι ένας άνθρωπος, όσο πιο ισορροπημένος ψυχικά είναι, όσο πιο πολύ τα έχει βρει με τον εαυτό του, όσο λιγότερη τοξικότητα κουβαλάει, όσο λιγότερα ανεπίλητες ενδοψυχικές συγκρούσεις κουβαλάει, όσο λιγότερους εσωτερικούς δαίμονες κουβαλάει, τόσο περισσότερο
θα επιθυμεί να σχετίζεται και να συνδέεται με άλλους ανθρώπους. Και σε φιλικό επίπεδο και σε ερωτικό επίπεδο. Ναι. Δηλαδή είναι φυσιολογικό ένας άνθρωπος να θέλει να αγαπήσει και να αγαπηθεί, να θέλει να ζήσει ένα μεγάλο έρωτα, έναν έρωτα μεγάλο και να θέλει να πει «αυτή είναι η κοπέλα μου, αυτός είναι ο σύντροφος μου». Ναι, ναι. Όμως, όταν ο άνθρωπος είναι γεμάτος ψυχικά τραύματα, όταν δεν έχει... Ακουλευτά. Ω, βέβαια. Όταν δεν έχει ξεπεράσει ερωτική απογοήτευση, ξέρω εγώ, που συνέβη και πριν 20 ετίας... Και την κουβαλάει έχει... εκεί, τη φέρνει εκεί, την κουβαλάει. Ναι, μα δεν έχεις ιδέα, επειδή μίλησες για άνδρες και έχω γράψει και ένα βιβλίο για τους άνδρες. Έχω γράψει ένα βιβλίο και οι άνδρες έχουν ψυχή. Οι δυνάμεις και αδυναμίες του ισχυρού φύλου, το οποίο όποιος ενδιαφέρεται να το βρει στην ακαλλιέργητη μορφή που το είχα στείλει τότε στο εκδότη, γιατί δεν υπάρχει έντυπο, το έχω σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα μου, thekleopatridou.com. Λοιπόν, έχω συναντήσει πάρα πολλούς άνδρες στο γραφείο, οι οποίοι είχαν θέματα σοβαρά με τις σχέσεις τους, τις ερωτικές, στη δεκαετία των 30, στη δεκαετία των 40, στη δεκαετία των 50. Ναι. Και κάνοντας ψυχοθεραπεία, φτάσαμε στο ότι γενεσιουργός αιτία της φοβίας που απέκτησαν για την ουσιαστική σύνδεση, της αποφευκτικότητας που παρουσιάζουν στην ερωτική τους ζωή, βρίσκεται είτε στη σχέση τους με τη μάνα τους, είτε στην πρώτη βαθιά ερωτική σχέση που βίωσαν και που έφαγαν απόρριψη ή απιστία. Ναι. Τραγικό. Γιατί, φίλε, αν εσύ στα 20 σου είχες μπλέξει σε μια συνθήκη στην οποία μια η κοπελίτσα που βγαίνε τότε μαζί της και ήσουν τερλά ερωτευμένος, σε άφησε για κάποιον άλλον, καλά ή έπαιξε μαζί σου και σε βαρέθηκε. Καλά τα λες. Και εσύ το έχεις πάρει βαρέως, το έχεις πάρει κατάκαρδα και δεν πήγες να κάνεις ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσεις τη ζημιά τη ψυχική που σου άφησε. Τι σου φταίνε, ρε φίλε. Οι υπόλοιπες. Οι 40 κοπέλες που έχεις συναντήσει στο δρόμο σου έκτοτε μέχρι να γίνεις 30-35 ετών που έχεις παίξει με το μυαλό τους και τις έχεις απογοητεύσει. Τι σου φταίνε. Και μετά είναι ένας φαύλος κύκλος, ε. Ναι, ναι, φαύλος. Γιατί αρχίζουν νεαρές οι γυναίκες και μεγαλύτερες σε ηλικία. Και συναντούν τέτοιους αποφευκτικούς τύπους, οι οποίοι τους λένε και ξεκάθαρα, φάτσα κάρτα, θέλω να περάσουμε καλά. Θέλω να σου κάνω το ένα, το άλλο, το παράλληλο και μιλάμε, γιατί δεν μιλάμε για πράγματα συναισθηματικά, μιλάμε για πράγματα σωματικά, για να μην γίνω πιο γραφική. Αλλά εγώ δεν θέλω σχέση. Αν είσαι καμιά που θες σχέση, μακριά από μένα. Ναι, 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 ναι. Άμα συναντήσεις έναν τέτοιο, δύο τέτοιους, τρεις τέτοιους, πέντε τέτοιους, δεν θα αρχίσεις και εσύ να επηρεάζεσαι μετά και να λειτουργήσεις παρόμοια. Ή να αρχίσεις να είσαι αρνητική με όλους και να γνωρίσεις και, να γνωρίσεις και κάποιον ο οποίος να μην έχει αυτό το θέμα και να το προκαλέσει εσύ. Έλεγε μια φίλη μου, θα συναντήσουμε και κανένα νορμάλ καμιά φορά και δεν θα ξέρουμε να τον αξιολογήσουμε. Και θα μας φαίνεται προβληματικός που θέλουμε. Να ρωτιόμαστε μεταξύ μας. Ναι, και θα λέμε, μα είναι δυνατόν. Λοιπόν, να επανέλθω στην τοξικότητα όμως. Έχω ευθύνη όμως έτσι και επιτρέπω να εξακολουθεί και να ισχύει η τοξική σχέση. Δεν έχω. Έχεις. Όση ευθύνη έχει το θύμα. Το θύμα ψυχικού πολέμου. Όταν είσαι ανενημέρωτος, αποδυναμώ. Όταν δεν γνωρίζεις τι πραγματικά σου συμβαίνει, είναι πολύ πιθανόν να μην φέρεις ευθύνη για το ότι συνεχίζεται η τοξικότητα. Ναι. Να μην μπορείς να καταλάβεις ότι, ρε παιδί μου, κάθε φορά που συναντιέμαι με αυτόν τον άνθρωπο, μετά αρρωστώ. Άρα εκείνος ο άνθρωπος μου το προκαλεί, άρα σταματάω τις επαφές. Μπορεί να μην είσαι εξοικειωμένος με αυτή την έννοια. Άμα δεν το ξέρεις, δεν φέρεις ευθύνη που δεν το σταματάς. Αν όμως το ξέρεις, αν έχεις διαβάσει 2-3 βιβλία, αν έχεις ακούσει αυτό το podcast για παράδειγμα, αν έχεις πάει στο ψυχολόγο να κάνεις ψυχοθεραπεία και σου έχει λεχθεί και σου έχει εντοπιστεί ότι... Είναι πιο πονηρεμένος τέλος πάντων. Το έχεις μάθει. Ναι. Ό,τι συμβαίνει κάτι τέτοιο, ναι, εκεί φέρεις ευθύνη. Ήσουν ποτέ σε τοξικά περιβάλλοντα? Γέλια κοινού. Γέλια κοινού. Γέλια κοινού. Πιο απλό ερώτημα θα ήταν, υπήρξε περίοδος της ζωής σου που να μην βρισκόσουν σε τοξικά περιβάλλοντα? Βεβαίως και υπήρξα.
Και μετά τι συνέβαινε και έκαναν τον κύκλο τους μετά. Εγώ αρρωστώ. Αρρωστώ. Αρρώστενες. Αρρωστώ, ναι. Αρρωστώ. Βγάζω διάφορα. Βγάζω διάφορα. Αυτοάνοσα. Ναι. Ένα αυτοάνοσο είχα, δεν μπορούμε. Μέχρι δηλαδή να σου χτυπήσει το καμπανάκι, το τερματίζει. Αλλεργίες, δερματικά. Ανορεξία είχα πάθει μια φορά. Δηλαδή, έχω τρομερή ανοχή στην τοξικότητα. Ναι. Για λόγους που όσοι έχουν διαβάσει τα βιβλία μου τους γνωρίζουν. Ναι. Έχει να κάνει με την διαπαιδαγώγησή μου και με κάποιες εμπειρίες που είχα μεγαλώνοντας. Ήμουνα έκτοτε people pleaser, δηλαδή ένας άνθρωπος που του αρέσκεται να στον ευχαριστεί τους άλλους. Ναι, ναι. Ιδιαίτερα κατανοητική και υποχωρητική. Και σαφώς, θα το πω, δεν είναι ντροπή. Η σχέση μου με τη μητέρα μου ήταν μια σχέση η οποία δεν μου έδωσε πρότυπο υγιής συνδεσιμότητος. Ναι. Και έτσι πολύ συχνά έχω βρει τον εαυτό μου να βρίσκομαι σε τοξικές φιλίες, να βρίσκομαι σε ένα τοξικό επαγγελματικό περιβάλλον που να μην αντιδρώ εγκαίρως, να τρώω όλη την τοξικότητα και μετά να αντιδράσω. Γνωρίζεις μερικές ιστορίες. Νομίζω η people pleaser πρέπει να είναι σχεδόν ευάλωτη. Συνώνυμο με την τοξικότητα. Συνεπάγεται τοξικότητα. Κάπως έτσι πρέπει να οριστεί. Οι people pleaser ανέχονται την τοξικότητα. Ναι. Και ανέχονται την τοξικότητα. People pleaser είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλη επιθυμία, περισσότερη επιθυμία από το να προστατεύσει τον εαυτό του, να ευχαριστήσει τον εαυτό του, να ευχαριστήσει τους άλλους. Είναι όρος που στα ελληνικά, σε ελεύθερη μετάφραση, θα μπορούσε να είναι ανθρώπινος ευχαριστητής. Ναι. Αλλά επειδή ακούγεται έτσι λίγο παράδοξο, χρησιμοποιώ τον αγγλικό όρο. Ναι. Για το καλό παιδί. Ναι, το καλό παιδί όμως δεν είναι ακριβώς αυτό. Το καλό παιδί. Ενώ people pleaser είναι κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο, ότι στόχος μου, ας πούμε, μιλάω εγώ τώρα μαζί σου, Δέσποινα, και ενώ μιλάω μαζί σου, για παράδειγμα, δεν έχω καθόλου στο μυαλό μου τι νιώθω εγώ, τι θέλω εγώ να κάνω, τι είναι χρήσιμο για μένα, και ό,τι μου λες εσύ, σου λέω ναι, και η έγνοια μου είναι να σε κάνω εσένα ευχαριστημένη και δεν σκέφτομαι καθόλου τον δικό μου τον εαυτό, πώς θα τον προστατεύσω και τα δικά μου τα συμφέροντα πώς θα τα προστατεύσω. Ναι. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα επαγγελματικό, για παράδειγμα. Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα παράδειγμα. Τέλος πάντων. Ας χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα στον επαγγελματικό χώρο. Μπορεί κάποιος να έχει μια επιχείρηση ή να έχει ένα ελεύθερο επάγγελμα στο οποίο να προσφέρει υπηρεσίες. Ναι. Και που ζητάνε πράγματα. Ναι. Και αυτός ο άνθρωπος να είναι ανθρώπινος ευχαριστητής, να είναι people pleaser. Ικανοποιητής. Και ενώ οφείλει να χρεώνει για τις υπηρεσίες που προσφέρει, ικανοποιητής, α, ναι, μπράβο, ικανοποιητής. Ένας ικανοποιητής, ανθρώπινος ικανοποιητής. Ναι, το ικανοποιητής είναι πιο κολλαπτυφό. Θα βγάλουμε τον όρο σιγά σιγά. Storming, θα βγάλουμε, λοιπόν, κάνουμε trademark, ικανοποιητής. Ναι, ο ανθρώπινος ικανοποιητής. Ανθρώπων. Ικανοποιητής ανθρώπων. Οπότε πάει κάποιος και του λέει, μπορείς να μου το κάνεις αυτό. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, να μου φτιάξεις αυτό το project, το οποίο σημαίνει δουλειά για τον άλλον. Η δουλειά που την έχει ήδη κάνει, ώστε να έχει φτιάξει την πλατφόρμα του, την οποία θα τη δώσει στον άλλον να τη χρησιμοποιήσει, είτε δουλειά που θα χρειαστεί να την κάνει επί τούτου. Και ένας που είναι people pleaser, δεν τρέπεται να πει, ξέρεις, είναι η δουλειά μου. Χρεώνω τόσα. Καλά. Ντρέπεται να το πει. Γιατί έχουν μάθει ότι πρέπει για να τον αγαπάνε πρέπει να δίνει. Να δίνει και να ικανοποιεί και να ικανοποιεί. Δεν γίνεται. Όχι. Και τον ντρέπεται είναι ωραίο που είπες. Γιατί είναι αυτό είναι που έχει ο ικανοποιητής. Τον ντρέπεται να διεκδικήσει. Ντρέπεται γιατί θα φανεί κακός. Ντρέπεται να πει όχι, ντρέπεται να πει θέλω, μπορώ και να θέλω. Νιώθει ότι δεν το αξίζει. Ναι. Και να σου πω κάτι, σε αυτή την περίπτωση έρχονται να κουμπώσουν παροιμίες γνωστές. Ναι. Για παράδειγμα, οι μπίπ και οι τρελές έχουν τις τύχες τις καλές. Χωρίς να σημαίνει ότι την υιοθετώ την παροιμία. Αλλά βασικά σημαίνει ότι αυτές που βάζουν ώρα και διεκδικούν και καλά κάνουν. Έχει θράσος. Έτσι μια φορά στη ζωή μας και πολλές αυτός φορές. Αυτός που έχει θράσος επιτυγχάνει επαγγελματικά, κοινωνικά, στην προσωπική του ζωή.
η πολλή ευγένεια βλάπτει. Ναι, ναι, γιατί ναι. Η πολλή ευγένεια σημαίνει στην ουσία άρνηση του εαυτού σου. Δέσποινα, έχω παρακολουθήσει μία σειρά στο Netflix, η οποία κάνει trending αυτή την περίοδο, το Bridgerton. Δεν ξέρω αν την έχεις δει. Όχι ακόμα. Να τη δείτε. Είναι μία καταπληκτική σειρά, εξαιρετική σειρά, στην οποία, μεταξύ άλλων, είναι σειρά εποχής και διαδραματίζεται στην Αγγλία του 1800, στις αρχές του 1800. Δείχνει εκεί την υψηλή κοινωνία, που μαθαίνει τις γυναίκες ότι πρέπει να είναι pretentious, να υποκρίνονται. Και σε μία φάση προς το τέλος του πρώτου κύκλου, γυρίζει η νεαρή κοπέλα που είναι η πρωταγωνίστρια του πρώτου κύκλου και λέει σε κάποια φάση στη μάνα της, κουράστηκα να υποκρίνομαι. Κουράστηκα, γιατί το έχουν και σαν όρο σε εκείνη την εποχή, ότι to be pretentious, ότι είναι αρετή. Ναι. Να είσαι καθώς πρέπει και να υποκρίνεσαι τα σωστά συναισθήματα. Και λέει, θέλω να ζήσω. Κουράστηκα να υποκρίνομαι. Όλη αυτή η ευγένεια, η οποία ευγένεια έχει άμεση σχέση και με τον όρο ευγενής, που ήταν ευγενείς αυτοί που είχαν τους τίτλους, ναι, οι υποκόμιδες, ναι, 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 οι κόμιδες, οι λόρδοι και δεν ξέρω τι άλλο. Όλη αυτή η ευγένεια μας κακοποιεί. Μας κακοποιεί. Ναι. Ενώ μπορεί να μας μαθαίνει η κοινωνία ότι όσο πιο ευγενικό παιδάκι είσαι, τόσο πιο καλά θα σου φέρονται οι άλλοι, στην πραγματικότητα, όσο πιο πολύ υποβαθμίζεις τον εαυτό σου και από ευγένεια, παύλα ατολμία, παύλα χαμηλή αυτοεκτίμηση, παύλα έλλειψη θάρρους, παύλα έλλειψη εκτίμησης του εαυτού σου, δεν διεκδικείς αυτό που δικαιούσε, καταλήγεις χαμένος της υπόθεσης. Ναι, και ναι. Καταπατημένος. Ναι, ναι, ναι. Και είναι και πάρα πολύ της χριστιανικής θρησκείας, να το πούμε γι' αυτό, έτσι. Πάρα πολύ. Η ρητορική Βεβαίως. Αυτή του ικανοποιητή, του γύρνα και από το άλλο μάγουλο, του δώσε τον άλλο μανδύα, πώς λέει αυτή η φράση. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό της χριστιανικής, ορθόδοξης θρησκείας. Τι γίνεται όταν ο τοξικός είμαι εγώ? Δεν θα το παραδεχτώ. Τοξικοί είναι οι άλλοι, είπαμε. Γλυκύτατοι άνθρωποι. Άνθρωποι που δεν έχουν καμία συνειδητή διάθεση να γίνουν τοξικοί, μπορεί να καταντήσουν τοξικοί ως αντίδραση στην τοξικότητα που έχουν βιώσει ή που έχουν, ξέρω εγώ, πει με τον κουβά. Ο καθένας από εμάς μπορεί σε κάποια φάση της ζωής του να πέσει χαμηλά και να λειτουργεί τοξικά προς τους άλλους. Μπορεί να περνάμε μια περίοδο πένθους όχι απαραίτητος θανάτου, αλλά μπορεί να είναι πένθους της απώλειας μιας σχέσης ή της απώλειας μιας εργασίας. Ναι, ναι. Πένθους της απώλειας της κανονικότητας μας, από αυτό που βιώνουμε τώρα με την πανδημία και με την κλεισούρα. Ναι. Και χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, να γινόμαστε μίζεροι, γκρινιάριδες, αρνητικοί και τοξικοί προς τους άλλους ανθρώπους γύρω μας και προς τον εαυτό. Δηλαδή να δηλητηριάζουμε εμάς και τους άλλους γύρω μας. Και ξαναλέω ότι ο βασικός μηχανισμός της τοξικότητας έχει να κάνει με την απόθυση των αρνητικών συναισθημάτων και με την άρνηση της επίλυσης των ψυχικών θεμάτων του ιδίου του ανθρώπου που εκπέμπει την τοξικότητα. Απόθυση εννοείς που δεν τα βιώνουμε. Ναι, δεν αφήνουμε να κάνουμε τον κύκλο. Δεν το παραδέχομαι, ναι, ότι δεν είμαι καλά. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Τοξικός, για παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος θα σου πει, με παίρνεις τηλέφωνο για παράδειγμα και σου λέω, Δέσποινα μου, σήμερα δεν μπορώ να μιλήσουμε, γιατί κάτι έχω, δεν είμαι σίγουρη τι έχω. Ναι. Κάτι με απασχολεί και δεν έχω καλή διάθεση και προτιμώ να μην μιλήσουμε σήμερα, να μην σε επιβαρύνω. Δεν μπορεί να είναι τοξικός ένας τέτοιος άνθρωπος. Ναι. Ένας άνθρωπος όμως που λέει, ναι, έλα Δέσποινα, να μιλήσουμε. Και εγώ μέσα μου σκατά. Ναι. Πώς είναι την έφραση, μπιπ. Εγώ μέσα μου δεν είμαι καθόλου καλά, αλλά δεν το αναγνωρίζω, δεν το διαχειρίζομαι και αρχίζω να μιλάω μαζί σου. Αναπόφευκτα, στη συζήτηση μαζί σου, θα σου βγάλω αυτή την αρνητικότητα υποσυνείδητα και εσύ, αν είσαι και ένας άνθρωπος που δεν είσαι εκπαιδευμένος στο να αναγνωρίζεις την τοξικότητα, που δεν έχεις τοξικόμετρο, και θα σου πω μετά, εγώ έχω πολύ έντονο το τοξικόμετρο αναπτυγμένο, πάρα πολύ έντονο, και μιλήσω και την ευαισθησία μετά στην τοξικότητα. Αν δεν είσαι ευαίσθητος στην τοξικότητα και δεν το αντιλαμβάνεσαι, μπορεί να κλείσουμε την επικοινωνία μας, είτε αυτή είναι διαδικτυακή, είτε αυτή είναι τηλεφωνική, και εσύ να είσαι χάλια, να έχεις πάρει το δικό μου πονοκέφαλο, χωρίς να σημαίνει ότι και εγώ θα είμαι καλά.
θα είμαι λίγο καλύτερα από πριν, αλλά ότι και εγώ θα επιλύσω το πρόβλημα. Κατάλαβες, γίνεται μια μεταβίβαση αρνητικών συναισθημάτων. Ναι, ναι, ναι. Την ευαισθησία όμως την τοξικότητα την αποκτάς αφού έχεις, την έχεις ζήσει. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Η ευαισθησία και η υπερευαισθησία είναι χαρακτηριστικά της προσωπικότητας με το οποίο γεννιέται ένα παιδί. Η λέξη ευαισθησία σημαίνει ότι αντιλαμβάνομαι καλά τα συναισθήματα. Τα πιάνω τα συναισθήματα μου και τα αντιλαμβάνομαι καλά. Πολλοί άνθρωποι δεν είναι εκπαιδευμένοι να βιώνουν και να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα. Δεν τους έχει εκπαιδεύσει κανείς και χρειάζεται να εκπαιδευτούν. Κάποιοι άνθρωποι όμως γεννιούνται με το χάρισμα να τα βιώνουν τα συναισθήματα τους γρήγορα και βαθιά και να τα νιώθουν. Ναι. Ναι. Είναι οι ευαίσθητοι άνθρωποι, οι υπερευαίσθητοι. Αυτοί οι άνθρωποι, ενώ παλιότερα η κοινωνία τους θεωρούσε πως είναι προβληματική και λεγόταν το είσαι υπερευαίσθητος, είσαι ευαίσθητος ως κατηγόρια και ως ένα άλλο τρόπο gaslighting. Δηλαδή έχεις πρόβλημα. Δεν είναι ότι εγώ έχω πρόβλημα με τοξικός απέναντί σου και εσύ επειδή είσαι ευαίσθητος, υπερευαίσθητος. Το έχεις πιάσει. Είσαι εσύ που έχεις πρόβλημα, που είσαι ευαίσθητος. Δεν πρέπει να σου ντούβλο και νταμάρι. Εγώ να ξερνάω τοξικότητα πάνω σου και εσύ να μην καταλαβαίνεις τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οι ευαίσθητοι και οι υπερευαίσθητοι άνθρωποι τη βιώνουν την τοξικότητα. Μπορεί, αν η συναισθηματική του νοημοσύνη δεν είναι τόσο υψηλή, να μην μπορούν να την αντιληφθούν τι ακριβώς είναι, αλλά νιώθουν άσχημα. Δεν μπορούν. Σου λέει, δεν μπορώ να μιλάω με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος παίρνει τηλέφωνο και μόνο που βλέπω το όνομά του στο τηλέφωνο μου, χαλιέμαι. Ή κάθε φορά που πάω σε εκείνο το σπίτι, φεύγω και δεν είμαι καλά. Κέφαλο, φεύγω. Όταν βλέπω αυτόν τον άνθρωπο. Έχω πονοκέφαλο. Πες, αγάπη μου. Έχω πονοκέφαλο τον βλέπω αυτόν τον άνθρωπο. Εσύ είσαι υπερευαίσθητη. Εγώ είμαι άσεπη. Εσύ είσαι ευαίσθητη. Δεν ξέρω για υπερευαίσθητη. Ευαίσθητη είσαι πάντως. Υπερευαίσθητη είμαι. Άσε. Δεν είναι κακό αυτό, Δέσποινα. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε προς όφελος μας. Το τοξικόμετρο μας που χτυπάει κόκκινο και έχουμε πει και ένα άλλο όρο παλιότερα, τον gut instinct, που είναι το, η διέστησή μας που βγαίνει μέσα από την κοιλιά μας. Η λέξη gut σημαίνει κοιλιά, άντερα. Ναι. Το instinct από την άντερά μας. Ναι. Αυτό το πρώτο καμπανάκι που χτυπάει, άμα το ακούμε και το εμπιστευόμαστε, τότε μπορούμε να γίνουμε αγενέστατοι, να διώχνουμε από νωρίς το τοξικό από τη ζωή μας και να διαφυλάξουμε την ψυχική και σωματική μας υγεία. Γιατί καλά ο σκοπός είναι να γίνουμε αγενείς. Καλά τα λες. Η Μάγια Άγγελου, η ποιήτρια, λέει «Όταν οι άνθρωποι σας δείξουν τι είναι, πιστέψτε τους την πρώτη φορά». Mm. Το πρόβλημα με τα καλά παιδιά και τους ικανοποιητές είναι ότι επειδή δεν ξέρουν, δεν θέλουν, αγνοούν ότι υπάρχει κακία στον κόσμο. Παιδιά, υπάρχει κακία στον κόσμο. Εμένα μου πήρε πάρα πολλά χρόνια. Νόμιζα ότι είναι, οι άνθρωποι είναι καλοί εκ προημίου. Όχι, υπάρχει κακία στον κόσμο. Υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Οπότε είναι αυτό που νομίζεις. Δεν είναι. Είναι αυτό που νομίζεις. Το σλόγγαν θα έπρεπε είναι αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που νομίζεις. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Είναι αυτό που πάντα είναι αυτό που νομίζεις. Πάντα. Πρέπει να μάθουμε να εισακούμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό θέλω να κάνουμε το είδες, εγώ σου κλείνω από τώρα το επόμενο, άμα θες και εσύ. Θέλω να κάνουμε ένα podcast ειδικά για τις online γορυμίες. Με τις εφαρμογές. Ναι, και το διαδικτυακό φλερτ. Και πώς μπορούμε να διαισθανθούμε την τοξικότητα και από την online επικοινωνία. Να το κάνουμε. Γιατί ειδικά στον τομέα του φλερτ και του dating και του να βρούμε τέρι, χρειάζεται να έχουμε καλό τοξικόμετρο. Να πιάνουμε δηλαδή τα βάρη. Τώρα με τις καραντίνες, το online dating πρέπει να έχει εκτοξευτεί στα ουράνια, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε dating. Που λέει και μια φίλη μου, μόνο στο σούπερ μάρκετ. Live, στο περπάτημα. Λοιπόν, θέλω να πούμε κλείνοντας για την τοξικότητα όμως, ότι νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό είναι στη δική μας ενδυνάμωση, καλυτέρευση, τόνωση. Γιατί είμαστε επιρρεπείς όλοι. Όλοι. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορείς να το αποφύγεις. Γιατί είναι αυτά δυναμικά πράγματα. Εμείς είμαστε δυναμικοί. Έχουμε το δικαίωμα να αποφεύγουμε την τοξικότητα. Και για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό,
πρέπει να καταρρύψουμε και κάποια κοινωνικά στερεότυπα του στυλ σεβασμός στους μεγαλύτερους λόγω ηλικίας, ότι ο γονιός έχει πάντα δίκιο, ότι πρέπει να μην γίνεσαι αγενής. Δηλαδή χρειάζεται να αλλάξουμε και λίγο τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να μπορεί να γίνουμε δυσάρεστοι. Ναι. Παιδιά, και πολλά πράγματα δεν λύνονται. Δεν λύνονται πολλά πράγματα. Που λέει και ποιος το λέει τώρα, ο Μέγας Αλέξανδρος. Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται. Δεν λύνονται με λόγια, δεν λύνονται με διαπραγματεύσεις. Κάποια πράγματα απλά... Ή στις σχέσεις, στα τοξικά παιχνίδια σχέσεων που έχουμε μπει και μπαίνουμε. Νομίζω όλοι πρέπει να έχουν μπει μια φορά στη ζωή τους τουλάχιστον σε ένα τοξικό παιχνίδι μεταξύ συντρόφων. Της χειριστικότητας, της υπηρεσίας, της απιστίας, της ψυχικής κακοποίησης με διάφορους τρόπους στη σχέση. Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως όλοι έχουμε μπει. Και πολλές φορές βαφτίζουμε έρωτα και βαφτίζουμε αγάπη την τοξικότητα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και κυρίως το πάθος βαφτίζουμε τοξικότητα. Έχουμε, λέει, μία παθιασμένη σχέση. Όχι, έχετε μία τοξική σχέση. Δεν έχετε παθιασμένη σχέση. Έχω ακούσει εγώ ιστορίες για πάθος και θυμάμαι πιο μικρή που δεν ήξερα και τον όρο. Δηλαδή μου αφηγούτανε μία σχέση πάθος, ενώ μου αφηγούτανε μία σχέση κακή, χειριστική, τοξική. Δεν είναι αυτό σχέση πάθους. Αυτό κανονικά, αυτός που έχει κάνει δουλειά με τον εαυτό του, με αυτή τη σχέση πρέπει να βαριέται. Να του φαίνεται πάρα πολύ βαρετό κάτι τέτοιο, πάρα πολύ παιδικό και ανώριμο και βασικά βαριέμαι. Αγάπη μου, να σου πω κάτι. Μιλούσα εγώ με τη δικιά μου ψυχολόγο. Κάνω ψυχοθεραπεία ξανά τώρα. Κάνω ένα 6ο ή 7ο κύκλο ψυχοθεραπείας τώρα μετά από τον Μάιο του 2020, μετά που επήλθε ο χωρισμός μου από το δεύτερο μου γάμο. Και της λέω, επειδή με ήξερε και από παλιά, έχω εξελιχθεί καθόλου στον τομέα αντοπισμός, αναγνώριση τοξικών, τοξικού πιθανού συντρόφου. Και μου λέει, έχεις εξελιχθεί πάρα πολύ, μου λέει, γιατί τώρα, μου λέει, δεν σου παίρνει χρόνια να το καταλάβεις. Όχι αυτό, εξέλιξη είναι αυτό. Εξέλιξη. Παίρνει μήνες. Εξέλιξη. Θα πάρεις να σου παίρνει μέρες και μετά στο να σου παίρνει ώρες και σου παίρνει λεπτά. Και νομίζω ότι ο απόλυτος διαφωτισμός είναι το βαριέμαι, κατάλαβες. Δεν είναι ότι ναι. Το κατάλαβα, είναι ότι βασικά βαριέμαι. Ναι, δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Δηλαδή too old for this shit, βασικά. Πολύ βαρετό. Too old for this shit είναι βασικά. Ναι, ναι, I'm αυτό. Too old for this shit. Ναι, αυτό. Ναι. Για να... ακριβώς. Μπαίνουμε στο 2021, έτσι σας θέλω ενδυναμωμένους. Σας θέλω... Μετά που σας έχω κάνει εισαγωγή για την τοξικότητα... Σας θέλω έτσι με επαγρύπνηση... Αγενείς τους θες, αγενείς. Σας θέλω και αγενείς, σας θέλω και με να την γίνετε... καλή έννοια. Δυσάρεστη. Ναι, αυτό. Με την καλή έννοια το να τολμήσει να βρούμε το κουράγιο να γίνουμε δυσάρεστοι. Στη μαμά μας, στον μπαμπά μας, στο παιδί μας, στο σύντροφό μας, στη δουλειά. Δεν μπορείς να ικανοποιείς όλους, ακόμα και καλή πρόθεση να έχουν, πάλι δεν μπορείς να ικανοποιήσεις τους πάντες. Και πόσο μάλλον όταν η βελόνα η εσωτερική σας αρχίζει και κάτι λέει. Κάτι λέει, εδώ κάτι γίνεται. Να πιστέψετε αυτό που νιώθετε. Ακούστε το τοξικό μετρό σας, βάλτε το σε χρήση. Ναι, είναι εκεί τα τολίτα, τα σημάδια, όλα τα θηλαστικά το έχουν. Πώς τα ζώα, λέει, αντιλαμβάνονται την πυρκαγιά και φεύγουνε. Ήδη πριν την καταλάβουν οι άνθρωποι, γιατί είναι το ένστικτο, το εσωτερικό. Και εμείς το αντιλαμβανόμαστε, αλλά βάζουμε τα πέπλα της λογικής. Στους ανθρώπους, ξέρεις, αν έρθει στο σπίτι σου να σου κάνει επίσκεψη ένας άνθρωπος τοξικός, η πρώτη που θα αντιδράσουν θα είναι είτε το κατοικίδιό σου είτε το βρέφος σου. Ναι, ισχύει με το κατοικίδιο. Ισχύει. Είτε το κατοικίδιό σου είτε το βρέφος σου θα αρχίσουν να αντιδρούν. Ναι. Όταν έρθει ένα πρόσωπο καινούριο στο σπίτι, το οποίο είναι τοξικό και εσύ μπορεί να μην το έχεις καταλάβει. Γιατί εσύ έχεις τη λογική και αρχίζεις και λέει: δεν μπορεί, μωρέ, δεν πειράζει. Κάτι δεν είναι αυτό που νομίζω. Όχι. Όπως το λέει η Μάγια Άγγελο, όταν οι άνθρωποι σας πούν ποιοι είναι, σας δείξουν ποιοι είναι, πιστέψτε τους την πρώτη φορά. Πες μας τι ετοιμάζεις τώρα. Βιβλίο γράφει. Ναι, τώρα έχω τελειώσει το βιβλίο που έγραφα. Από τον Ιούλιο του 2020, από την 1η Ιουλίου του 2020 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του 2020, δηλαδή
μου πήρε πολλούς μήνες αυτή τη φορά. Ναι. Έχω γράψει ένα βιβλίο, μια σπουδή πάνω στον έρωτα, Δέσποινα. Έχω εισηγηθεί τον τίτλο «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος». Δεν ξέρω ο εκδοτικός μήκος τι θα αποφασίσει, γιατί τους έχω εμπιστοσύνη στην επιλογή τίτλου. Ναι. Και πότε θα βγει. Αναμένεται το πρώτο εξάμεινο του 2021. Οκ. Okay. Το έχω στείλει στην Αγγέλα της Σωτηρίου, τη διευθύντρια του τμήματος εκδόσεων Ψυχογιός, που είναι και εκδοτριά μου. Της άρεσε. Και εμένα μου άρεσε. Ναι. Νομίζω είναι ότι καλύτερο έχω γράψει μέχρι τώρα και το απόλαυσα το γράψιμο. Και ήταν και πολύ ψυχοθεραπευτικό το γράψιμο του βιβλίου αυτού. Το γράψιμο είναι ψυχοθεραπευτικό, ε. Και γενικά οποιαδήποτε ενασχόληση έχει να κάνει με εμάς και με τα χέρια μας και με το μυαλό μας και με την ψυχή μας μπορεί να μας βοηθήσει αυτό που να ξεμπερδέψουμε τα κουβάρια μέσα μας. Ήτανε ένα αφυπνιστικό βιβλίο αυτό. Γράφτηκε με ένα αφυπνιστικό τρόπο για μένα, γιατί στην ουσία είχα αποφασίσει από πριν να το γράψω. Δηλαδή ήταν ο στόχος μου από τον Ιανουάριο του 20, το καλοκαίρι θα ξεκινούσα να γράψω αυτό το βιβλίο. Επέλεξα συνειδητά ώστε να μην εκδοθεί, να μην βγάλω βιβλίο το τέλος του 19, όπως το τέλος του 20. Ναι, το τέλος του 20. Το τέλος του 19 είχα βγάλει βιβλίο. Το τέλος του 20 είπα δεν θα βγάλω βιβλίο. Δεν θέλω να εκδοθεί βιβλίο μου αυτή τη χρονιά. Θέλω να βγει το 21. Ναι, ναι, αυτή την εφαρμογή. Και ήταν πρωτού χωρίσω από το δεύτερο μου γάμο. Και μετά είχα έτσι ένα μεγάλο προβληματισμό. Τώρα, εγώ γυναίκα που έχω χωρίσει από γάμο για δεύτερη φορά, φυσικά, να το πούμε και αυτό, ότι ο πρώτος γάμος από το δεύτερο είχαν 22 χρόνια διαφορά. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Δεν του παντρεύει. Δεν ήταν ευκαιρή, αλλά ναι. Και μετά είπα, όχι. Θα το κάνω. Γράψω γιατί είναι μια ευκαιρία και για μένα να καταλάβω πράγματα. Και έτσι έχει γραφτεί αυτό το βιβλίο, το οποίο νομίζω είναι και ένας καινούριος τρόπος γραφής για μένα, γιατί το μισό είναι όπως έγραφα παλιά και το άλλο μισό είναι τύπου μυθιστορήματος. Είμαι πολύ περίεργη τι υποδοχή και αποδοχή θα έχει από το κοινό. Ωραία. Το κάνω αυτό. Είμαι στο εξωτερικό, Δέσποινα. Έχω φύγει από την Κύπρο. Ναι. Έχω επιλέξει ένα προορισμό που επέλεξα να μην τον αποκαλύψω δημοσίως. Ήθελες αλλαγή, Ήθελα να φύγω από τοξικά περιβάλλοντα. Και εδώ που είμαι συνειδητά δεν δημιουργώ συνδέσεις, ούτως ώστε να επιλέγω να συνδέω με τους ανθρώπους που γνωρίζω, όπως τους έχω στη ζωή μου, ένας από αυτούς είσαι και εσύ, και θέλω να τους έχω στη ζωή μου. Και φυσικά αυτή την περίοδο όλοι μέσω διαδικτύου συνδεόμαστε, οπότε δεν έχει πρόβλημα να το κάνω από μια άλλη χώρα. Συνεχίζω καθημερινά τα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Έχω φύγει εντελώς από την τηλεόραση. Δεν με αφορά πλέον η τηλεόραση με τίποτα. Ναι. Το γνωρίζεις και εσύ πως το μέλλον και το παρόν ναι, είναι... Ναι, είναι το ψηφιακό. Το ψηφιακό. Και σου πάει και πιο πολύ νομίζω ναι. Το YouTube. Μου πάει πολύ το YouTube, το αγαπώ πάρα πολύ το YouTube. Έχω κάποιες σκέψεις και κάποιες προτάσεις και κάποια πράγματα στα σκαριά για πλατφόρμες πάλι διαδικτυακές μεγαλύτερες. Ακόμη προς το παρόν είναι όλα, είναι όλα σε λόγω της πανδημίας, είναι όλα σε παύση. Ναι. Και κάνουμε και διαδικτυακά σεμινάρια με την Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει στο κανάλι μου στο YouTube, στην ιστοσελίδα μου, να θυμηθώ να το αναρτήσω. Τα οποία τα κάνουμε μια φορά το μήνα περίπου, που έχουν σχέση με αυτά τα θέματα, με τα συναισθήματα. Και είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία αυτή. Πρώτη φορά το κάνουμε διαδικτυακά, το κάναμε από κοντά, με τα λεγόμενα webinars. Ναι. Είναι μια ωραία εμπειρία. Εντάξει, εμείς δεν χρεώνουμε πολλά όπως χρεώνουν οι περισσότεροι. Ίσως χρειάζεται να ακούσουμε αυτή την εκπομπή και εκείνο το κομμάτι που λέγαμε θα χρεώνεις πολλά. Εκεί να το ξανακούσουμε όλοι αυτό το κομμάτι. Ναι. Ωραία. Συνήθως τέλη του μήνα γίνονται πάντως. Εκεί, πάνω κάτω. Ναι. Έχουμε κάνει το πρώτο το οποίο χρειάστηκε να το κάνουμε 4 φορές, να το επαναλάβουμε επειδή ήταν πολλές οι συμμετοχές. Μόνο μέχρι 100 πρόσωπα νομίζω μπορεί να πάρει η πλατφόρμα το του Zoom, webinar. Εντάξει, είναι η εταιρεία Empresme που έχει αναλάβει τη διοργάνωση των σεμιναρίων. Γιατί είναι. Αλλά εντάξει, είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο και εμείς ήδη να μιλάω για μένα και την Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, την κουμπάρα μου και τη συνένοχό μου στα ψυχολογικά μου εγκλήματα, partner in crime, τη συνάδελφο που μαζί εργαζόμαστε. Αυτά.
Ωραία, τα καλύψαμε όλα. Και ανανεώνουμε για το dating. Ναι, θέλω να το κάνουμε αυτό. Το κάνουμε, θα το έκλεισε. Ναι, να μην σου πω, θα κάνω και κάποια εξάσκηση μέχρι να ξανακάνουμε για να έχω να σας πω. Ωραία. Μέσα στον επόμενο μήνα, dating. Βεβαίως. Με εφαρμογές, πάρα πολύ χρήσιμο μέσα στις καραντίνες. Ναι, να πούμε λίγο για το Tinder, το Minder και όλα γιατί αυτά. Γιατί οι τρόποι του dating του κανονικού, βλέπω να αργούνε, παιδιά, τέλος πάντων. Ναι. Ας μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Ας πάρουμε λίγο τη ζωή μας στα χέρια μας. Ας βγάλουμε λίγο την τοξικότητα έξω από τη ζωή μας. Έτσι. Και ας αποφάσισε εσύ για σένα, εγώ για μένα και να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, ρε παιδιά. Μπορούμε. Αυτή είναι η ευχή μου για το 21. Ωραία το είπε. Να το κάνουμε καλύτερο. Άμα περιμένουμε από αυτό, ζήτω που καήκαμε. Εμείς θα το κάνουμε. Εμείς θα το κάνουμε. Η χρονιά θα είναι όπως είναι. Θέκλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, φιλιά. Φιλιά πολλά. Τσάω, τσάω. Yeah.